Όλο αυτό το σπάσανε και κάναμε ένα φρεάτιο για να ελέγχουμε τώρα. Και είδα στην κυριολεξία το σπίτι μου μέσα αυτά τα βρωμόνερα. Έχουμε βρωμέρα, παιδιά, έχουμε βρωμέρα. Αγανάκτηση επικρατεί σε μια γειτονιά στην περιοχή της Φιλοθέης. Όπως λένε κάτοικοι, δεν αντέχουν άλλο τη δυσοσμία και τα βοθρολήματα που καταλήγουν στις αυλές των σπιτιών τους και στον δρόμο. Γύματα, δεν υποφέρεται η μυρωδιά, δεν μπορώ να ανοίξω το σπίτι μου, δεν μπορώ να ανοίξω τις πόρτες μου, μυρίζει η μυρωδιά πολύ έντονη. Να έρθουν να δουν το πρόβλημά μας, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί τα λύματα δεν είναι ό,τι καλύτερο στα σπίτια του καθενός να μυρίζουν μέρα νύχτα. Να έρθουν λοιπόν, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Όχι να μας λένε ότι είμαστε εκτός σχεδίου και γι' αυτό δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Τι είναι αυτό, δηλαδή δεν είμαστε δημότες. Δεν πληρώνουμε τα τέλη μας, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, δεν πληρώνουμε το νερό μας, δεν πληρώνουμε τα πάντα. Νοικοκυρές περιγράφουν την εμφιαλτική καθημερινότητά τους εδώ και τρεις μήνες με φόντο τα βοθρολήματα αλλά και την κακή κατάσταση του οδοστρώματος με συνέπεια οι βλάβες στα οχήματά τους να είναι συχνές. Είναι στο σπίτι μου, κάτω από το σπίτι μου. Τώρα έχουν προχωρήσει και βρίσκουν έτσι τη κυρία στο σπίτι. Σε λίγο θα πάνε στα Θεβέλια. Σε μένα το σπίτι μου είναι στον αέρα και μέσα λίματα σε βάθος 3 μέτρων. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν δικά μας. Και έφερα μάστρα, τις πλήρωσα 2 κατοστάρικα και σπάσαμε τη σκάλα εκεί που είναι χωμένη η σωλήνα του βόθρου. Για να διαπιστώσω πρώτα τη μεριά μου. Και αφού ήταν καθαρή, δεν είχε υγρασία ότι έρχονται των τουαλετών μας από πίσω και φαίνονται. Ναι. Καμιά υγρασία, το ξανασκεπάσαμε και καλέσαμε τις υπηρεσίες. Είπανε ότι σε ένα μήνα θα μας το φτιάξουν. Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν, λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, υπάρχει πρόβλημα και στη διέλευση βιτιοφόρων για το άδειασμα βόθρων, καθώς η περιοχή δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης. Δεν μπορούσαμε τα αυτοκίνητά μας, τα είχαμε 10 μέρες κάτω στη πλατεία και δεν μπορούσαμε να, ούτε το παιδί να πάω στο σχολείο, ούτε να εξυπηρετηθώ στο σούπερ μάρκετ να φέρω τα πράγματα μου, τα έφερνα με το. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τους βόθρους. Υπάρχει πρόβλημα επειδή έχουμε 3-4 μήνες να έρθει το βιτίο εδώ να μας αδειάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Δεν έρχεται το βιτιοφόρο λόγω του ότι οι δρόμοι είναι χάλια. Λόγω του ότι οι δρόμοι είναι χάλια και αν έρθει το βιτίο, έχει έρθει ο άνθρωπος, έχει κάνει προσπάθεια και έχει καθίσει το αυτοκίνητο όπως είναι, έχει κάτσει κάτω και λέει όταν κάνω εγώ 50.000 ζημιά, δεν ξαναέρχομαι. Και λέω να διασωλεί βόθρου, να θα έρθει και εμείς ο δικός της κυρίας, οι άλλοι άνθρωποι, όλοι έχουμε βόθρους. Να έρθουν να μας κάνουν αποχετεύσεις και τα όμβρια. Όπως εκτιμούν κάτοικοι, τα λύματα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή και πιθανόν από σπίτια που δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό που ζητούν από τους αρμόδιους είναι να εντοπιστεί η πηγή του κακού και να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Είναι η Τιμοθέου Καστρενογιαννάκη. Είμαστε η μοναδική περιοχή, το στενό μας στη Φιλοθέη, το οποίο δεν έχουν κάνει αποχέτευση. Σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, εμείς έχουμε πληρώσει λοιπόν 3 χρόνια και έρχονται καθημερινά εδώ στις αυλές μας. Βλέπετε τα χάλια, βλέπετε τα λύματα που περνάνε από την αυλή μου. Τα πατάμε όλο το χειμώνα και τα φέρνουμε μέσα στα χαλιά μας, στα παιδιά μας. Κάθε μέρα με το λάστιχο. Αναγκαστικά, τι να κάνουμε.